Και στο τέλος καλούμεθα όλοι να κάνουμε τον απολογισμό μας. Να δούμε δηλαδή αν τα όνειρα της εκκίνησης πραγματοποιήθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο τέλος χρονιάς. Θέλω να πω, επιτρέψτε μου λίγο να αξιοποιήσω τον τηλεοπτικό χρόνο για την αφεντιά μου. Φέτος ήταν μια καινούργια πίστα για μένα, όντως επικεφαλής μιας τέτοιας δύσκολης ομάδας, υπό την έννοια δύσκολης εννοώ ότι με πολύ έντονες προσωπικότητες και αυτόποτες προσωπικότητες. Στόχος του καθενός και μιας ομάδας όταν ξεκινάει μια τηλεοπτική σεζόν είναι μην κρυβόμαστε η πρωτιά. Δηλαδή αυτό που θέλουμε όλοι είναι να μπαίνουμε στα σπίτια των περισσότερων τηλεθεατών. Και το λέω πάρα πολύ ταπεινά. Για μας είναι, δηλαδή, το ένα ευχαριστώ, τα δύο ευχαριστώ, τα χίλια ευχαριστώ είναι πάρα πολύ λίγα. Που στηρίξατε όσο καμιά άλλη φορά αυτή εδώ την εκπομπή, αυτή εδώ την ομάδα πραγματικά. Και ήμασταν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στην τηλεθέαση στη ζώνη 10 με 1 με πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη εκπομπή. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή τη στήριξη από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Είναι πολύ σημαντικό να μας δίνετε το διαβατήριο, γιατί εσείς μας δίνετε το διαβατήριο να συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά σαν ομάδα. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα κάποια ευχαριστώ και να αρχίσω από την κορυφή του σταθμού. Έχω γυρίσει από όλα τα κανάλια και έχω συνήθως καλές σχέσεις. Δεν έχω φίλους, έχω αφήσει παντού. Είναι ευτύχημα να δουλεύεις στον Αντένα, γιατί ο Θοδωρής Κυριακού είναι ένα αφεντικό που δεν παρεμβαίνει. Ένα αφεντικό που σου δίνει τη δυνατότητα και σου δίνει μια λευκή κάρτα και σε κρίνει στο τέλος. Και σε κρίνει και όχι αυστηρά, σε κρίνει επιεικώς. Δεν θα πει ποτέ, και είναι σημαντικό αυτό, θέλω να πείτε αυτό, θέλω να πείτε το άλλο. Είναι μια λευκή κάρτα, ο καθένας την παίρνει και την αξιοποιεί όπως νομίζει. Και πραγματικά είναι μεγάλη χαρά, τιμή και ευχαρίστηση για μας που δουλεύουμε με ένα τέτοιο αφεντικό, με ένα τέτοιο ιδιοκτήτη, τον Θοδωρή τον Κυριακού. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Λεβέντη, που είναι επικεφαλής στην πυραμίδα την ηγετική του Αντένα, γιατί μία-δύο φορές που χρειάστηκε φέτος, πραγματικά και σε ανθρώπινο και σε επαγγελματικό επίπεδο, έβαλε πλάτη, είναι ικανός και είναι και φίλος και το απέδειξε. Και τον Ποφάτη, διευθυντή προγράμματος, όλα τα στελέχη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα της παραγωγής, την Αγλαία τη Λάτσιου. Κοίτα. Τώρα λένε τα στερεοτυπικά ότι οι άντρες δεν κλαίνε και δεν θα προσπαθήσω να μην κλάψω, να μην συγκινηθώ. Η Αγλαία είναι φίλη μου, πάνω απ' όλα. Η Αγλαία αποχωρεί από τον Αντένα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στελέχη της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά είναι ένας πολύ πετυχημένος άνθρωπος πάνω απ' όλα. Είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, η Αγλαία. Και και οι δουλειές ανοίγουν, κλείνουν, οι άνθρωποι όμως δεν χάνονται, Αγλαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε ανθρώπινο επίπεδο και σε επαγγελματικό. Ο Δημήτρης, πού είναι, μην κλαις μωρέ, μην κλαις μωρέ. Έλα βρε Αλεξία μου, μην κλαις. Η Αλεξία, η Γεωργία, όλα τα παιδιά της παραγωγής, ευχαριστώ. Τον Νίκο, τον Κωνστάτη, όλα τα παιδιά. Ο Θωμά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, τράσω, όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Είμαι πολύ τυχερός που φέτος στο τιμόνι της εκπομπής είχα έναν άνθρωπο που δουλεύω 28 χρόνια. Σπάνια με έναν άνθρωπο ταυτίζομαι τόσο πολύ και στα καλά και στα κακά και στην ένταση και στους καυγάδες. Σβαζόμαστε σαν το σκύλο με τη γάτα, αλλά τελικά ταιριάζουμε τόσο πολύ δημοσιογραφικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκε στο δημοσιογραφικό μου δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χρύσα του Ζορκάδη. Όλοι. Ευχαριστώ και το Δημήτρη και τη Δήμητρα που είναι στην ομάδα της αρχισταξίας. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περικλή, το σκηνοθέτη μας, τον Περικλή τον Κούρθη, που είναι και καλός σκηνοθέτης και καλός φούρναρης και έχει ωραίο αυτοκίνητο και με το δίνω και ανεβαίνω στο βουνό πιο πολύ. Γι' αυτό τον ευχαριστώ, Περικλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να ευχαριστήσουμε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, τα παιδιά, όλα. Αναστασία, Φέη, το Γρηγόρη, Θάνο, Γιάννη, Έλλη,
Είστε εξαιρετικοί. Είμαι πολύ, Ελένη. Είμαι πολύ περήφανος. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη δημοσιογραφική ομάδα. Πραγματικά είναι νέοι, καλοί δημοσιογράφοι. Τα επόμενα χρόνια θα τους δείτε να κάνουν πράγματα και να αποκτούν σιγά σιγά πιο σημαντικές θέσεις σε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εμείς ευχαριστούμε. Και τους τεχνικούς, εννοείται τους τεχνικούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θέλω, επιτρέψτε μου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Άρια. Πού είναι η Άρια? Εδώ είμαι. Που σιγά σιγά η Άρια, φοβισμένη ούσα, γιατί η Άρια είναι μια πολύ καλή ρεπόρτερ, είναι μια αστυνομική, η καλύτερη αστυνομική συντάκτηση νομίζω που έχει η Ελλάδα, μια από τις καλύτερες για να μην μας αδικήσουμε τους άλλους, η καλύτερη. Σιγά σιγά μπήκε και νομίζω μέσω της δικιάς μας εκπομπής αγάπησε και λίγο περισσότερο την τηλεόραση και έτσι διευρύνεται και ο χρόνος που μένει στον αέρα. Και το lifestyle, έτσι. Το καταφέραμε κι αυτό. Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ για όλα, για τα καλά για και όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά και τα άσχημα. Γιατί στάθηκες δίπλα μου σε δύσκολες στιγμές, πολύ πιο ανθρώπινες από τις επαγγελματικές. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είναι? Εδώ, μπροστά η νέα γενιά, εγώ από πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Λίτσα την πατέρα, την Κολώνα, πραγματικά αυτή εδώ τη εκπομπή. Την ευχαριστώ για όλα, πραγματικά. Είναι μεγάλη τιμή για το πρωινό του Αντένα που έχει στις τάξεις του τη Λίτσα την πατέρα. Είναι μια κυρία με κάπα κεφαλαίο. Καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια. Ελπίζω να μην σε βρω πουθενά και να σε πατήσω με το Σεπτέμβριο. Κανονικά 11 νομίζω θα είμαστε εδώ, Λίτσα μου, μαζί. Επιτρέψτε μου τώρα να πω κάτι ιδιαίτερο σε προσωπικό πάλι επίπεδο. Η φίλη μου η Αργυρό ήρθε εδώ φέτος για να με στηρίξει, γιατί ήξερε ότι κάνω μια μεγάλη προσπάθεια από την αρχή. Γιατί και εγώ θέλω να σας πω ότι κάνω πολλά χρόνια αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά φέτος ήταν και εμένα, για μένα μια αρχή. Καινούρια. Πόσες καινούργιες αρχές θα κάνουμε πια στη ζωή μας. Και την ευχαριστώ σε ανθρώπινο επίπεδο πάρα πολύ. Αργυρό, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Η Αργυρό είναι φίλη μου πάνω απ' όλα. Το έχω ξαναπεί, έχω κοιμηθεί στο κρεβάτι της, χωρίς να είναι η Αργυρό εκεί, μην παρεξηγηθώ. Με έχει φιλοξενήσει, εννοώ, στο σπίτι της. Την έχω φιλοξενήσει στο δικό μου. Η φιλία, η αγάπη και η σχέση δεν σταματάνε ποτέ. Έτσι. Είσαι μες στην καρδιά μου και είσαι φίλη μου. Η Αργυρό μπορεί να είναι του χρόνου μαζί μας, μπορεί και να μην είναι. Εγώ θέλω πολύ να είναι, όμως είναι μια δικιά της απόφαση που θα την πάρει, είναι και κάποιες άλλες παράμετροι. Πολλές φορές η δουλειά μας καθορίζει να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Είσαι φίλη μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η καλύτερη μαγείρισα της ελληνικής τηλεόρασης και όχι μόνο η Αργυρό. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ για για όλο αυτό το κλίμα που ζήσαμε εδώ πέρα μέσα, για όλους τους ανθρώπους που ξαναείδα μετά από πολλά χρόνια. Όλους σας εννοείται. Το Γιώργο τον έχω στην καρδιά μου. Το ξέρεις ότι σε έχω στην καρδιά μου. Σε βλέπω σαν φίλο μου πάνω απ' όλα. Όχι σαν συνεργάτη μου. Εντάξει, έτσι είναι. Αυτό και είναι τυχερός όποιος έχει φίλο του, να το ξέρει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πριν το κλείσιμο και τη Δούκησα Νομικού και τη Μαρία Κορινθίου που βοήθησαν αυτή εδώ την εκπομπή. Και να κλείσουμε ευχαριστώντας μέσα από την καρδιά μας εσάς που μας βλέπετε, μας στηρίζετε και μας δίνετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε όλοι μαζί το όνειρό μας. Opel Corsa.